Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική τηλεόραση 3. Το τρίτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης εξακολουθεί να εκπέμπει παρά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει εκτός λειτουργίας την δημόσια ραδιοτηλεόραση σε όλη την επικράτεια, απολύοντας 2.656 εργαζόμενους. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας, ξεκινώντας από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το κάλεσμα για ενότητα που απίθυνε ο πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς. Η μάχη για τη Νέα Ελλάδα έχει αρχίσει, θα την κερδίσει. Σε αυτή τη μάχη μας στηρίζουν όλοι οι Έλληνες, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το ένοτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να σου πω ότι έχει λήξει εδώ και αρκετές ώρες και το μόνο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι η μάχη της εκλογής της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, μια πολιτική επιτροπή που σε μία εβδομάδα θα εκλέξει τον νέο Γενικό Γραμματέα. Το κυρίως όμως θέμα συζήτησης ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, κ. Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να σου πω ότι σε όλη τη δευτερολογία του, σε αυτή την ομιλία με την οποία έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Σαμαράς δεν ανέφερε ούτε μία φορά το όνομα Νέα Δημοκρατία. Γεγονός που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και σχόλια. Και αυτό που συζητιέται τώρα, Σπύρο, είναι πάει για ένα νέο προφίλ, μια νέα ταυτότητα αναζητάει η Νέα Δημοκρατία. Για ένα νέο ευρωπαϊκό σύγχρονο κόμμα, όπου μπορεί στην σύνθεσή του, στην αγκαλιά του, αυτό το κόμμα να βάλει από το μεσαίο χώρο μέχρι και τη βαθιά δεξιά. Αυτό τουλάχιστον μας ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εκ των στενών συνεργατών του κυρίου Σαμαρά. Το όνομα όλα δείχνουν ότι θα πάει προς την πλευρά του Νέα Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό ήταν και το κεντρικό σύνθημα που δέσποζε μέσα στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Ένα τεράστιο νέα, το Δημοκρατία με μικρότερα γράμματα και το Ελλάδα με εξίσου μεγάλα γράμματα όπως ήταν το νέα. Νομίζω το είδαμε όλοι και σε φωτογραφίες αλλά και στα δελτία ειδήσεων. Και η αναφορά του κ. Σαμαρά πάρα πολλές φορές στην ομιλία του όπου έκανε λόγο για μια νέα Ελλάδα, μια σύγχρονη Ελλάδα όπου θα μπορέσει να δημιουργήσει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για να βγει η χώρα από αυτό το τέλμα και να περάσει στην ανάπτυξη, νομίζω ότι είναι την απάντηση σε όλα. Με συγχωρείς Σπύρο, συνέχισε. Ναι, η πρόσκληση δε του κ. Σαμαρά σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως, όπως είπε χαρακτηριστικά, πέρα και πάνω από κόμματα, να στηρίξουν αυτή τη νέα κίνηση, νομίζω ότι τα λέει όλα. Έτσι. Η διεύρυνση άλλωστε ήταν ένα από τα ζητούμενα αυτού του συνεδρίου. Η διεύρυνση ήταν ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν σε αυτό το συνέδριο. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα κομμάτι το οποίο συζητήθηκε στα πηγαδάκια. Άρα λοιπόν αυτό δεν απευθυνόταν μόνο στους συνεδρούς όλοι όσοι ήταν εκεί στο χώρο που διεξήχθη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ευρύτερα, απευθύνεται εκεί από όπου θέλει να πάρει νέους ψηφοφόρους ο Πρωθυπουργός. Σαφώς. Είναι πλέον ξεκάθαρο. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι θέλει ο κύριος Σαμαράς, εάν θέλεις να καταπιεί οποιαδήποτε απειλή υπάρχει εκ δεξιών του, αλλά να απορροφήσει και οποιαδήποτε συνεργασία μπορεί να υπάρξει εξ αριστερών του, με συγχωρείτε. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν αποκλείεται στην πορεία να δούμε και άλλου είδους συνεργασίες, να δούμε και άλλου είδους προτάσεις, να δούμε και άλλου είδους συζητήσεις. Έβαλε στην ατζέντα... Ακόμα και για κοινή κάθοδο στις εκλογές. Ενδεχομένως. Τίποτα δεν είναι. Τα πάντα είναι ανοιχτά, έτσι όπως τοποθετήθηκαν σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων. Όπου και μόνο το γεγονός ότι αυτή η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Σαμαράς έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις στην Ιπποκράτους. Δηλαδή, μου έλεγαν συνάδελφοι που καλύπτουν πάρα πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχουν βαριά στελέχη με ειδικό βάρος στην Ιπποκράτους που έλεγαν ότι
εάν βάλει χέρι, αν πατήσει το πόδι του και στον μεσαίο χώρο ο Σαμαράς, τότε τι απομένει για το Πασόκ. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι ίσως είναι η ευκαιρία να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Μάλιστα. Χρησιμοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς τη φράση «νέα μεταπολίτευση», μια φράση την οποία την χρησιμοποιεί δειλά-δειλά εδώ και περίπου ένα χρόνο, και απλά τώρα αυτό το δειλά-δειλά έγινε με πολύ μεγαλύτερη τόλμη και με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Υπήρχαν και άλλες δύο παράμετροι σε αυτό το συνέδριο. Το ένα ήταν η αδιαθεσία του κυρίου Σαμαρά, που την Παρασκευή, παρόλο που όλοι πίστευαν ότι θα υπάρξουν και περαιτέρω αντιδράσεις για τον ανασυγματισμό, για τη συγκυβέρνηση με το Πασόκ, αυτό το τυχαίο γεγονός άμβλυνε λίγο τις αντιδράσεις και οι συζητήσεις τελικά ήταν περισσότερο στα πηγαδάκια παρά σε δημόσιους τόνους. Και ασφαλώς η τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη. Λοιπόν, πριν πάμε στην τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη, Σπύρο, να βάλεις μια ανωτελεία. Είναι στο στούντιο μαζί μας και ο Σάκης ο Ιωαννίδης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βγήκαν πολλά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και, όπως είπες και εσύ, το άνοιγμα του Αντώνη Σαμαρά ευρύτερα σε πολλά κόμματα, σε άλλα κόμματα μάλλον, σε νέους ψηφοφόρους, αλλά και οι αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν από τα όσα είπε ο Μάκης Βορύδης με την κριτική που άσκησε στο Πασόκ. Βάζει μια ανωτελεία, ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού και επανερχόμεθα. Κάθε μεγάλος αγώνας, ο αγώνας αυτός έχει και αντιπάλους. Και αντίπαλοι μας είναι τριών ειδών. Πρώτον, όσοι είναι κολλημένοι στα ιδεολογήματα του χθες. Δεύτερον, όσοι θέλουν να προστατεύσουν εκείνα ακριβώς που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Και τρίτον, οι αθεράπευτα λαϊκιστές, όσοι δηλαδή κερδοσκοπούν πάνω στις δοκιμασίες του λαού μας, όσοι βάζουν στοίχημα για την αποτυχία της χώρας μας, όσοι κηρύσσουν το μίσος την ώρα που απαιτείται ενότητα. Αυτοί είναι οι αντιπαλοί μας. Οι κάθε είδους ακραίοι, οι φανατικοί του χθες, αλλά εμείς παλεύουμε για το αύριο. Και αυτό είναι το δικό μας το μεγάλο πλεονέκτημα. Πάρτε ένα παράδειγμα. Η αντίθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο ξεπεράστηκε οριστικά. Το πρώτο μνημόνιο ήταν πράγματι λάθος. Το είπαμε πρώτοι και ήμασταν μόνοι μας τότε. Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Τώρα παλεύουμε για να βγούμε από τα μνημόνια. Και αυτό σημαίνει να πάψουμε να έχουμε ανάγκη συνεχώς από δανεικά. Να πιάσουμε επιτέλους πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό έχει τώρα νόημα. Ο λαός μας υπέστη απίστευτες θυσίες. Υποφέρει από πρωτοφανή ανεργία. Το πρόβλημα είναι τώρα να πιάσουν τόπο οι θυσίες. Να νικήσουμε οριστικά την ανεργία. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις. Η αλήθεια είναι πολύ απλή, φίλες και φίλοι. Η νέα Ελλάδα που χτίζουμε τους χωράει όλους. Ακόμα και τους αντιπάλους μας. Αλλά το χθες, στο οποίο μένουν κάποιοι κολλημένοι, δεν χωράει κανέναν. Ούτε καν τους ίδιους τους κολλημένους δεν χωράει το χθες. Και να σας το πω ακόμα πιο απλά. Στις δύσκολες στιγμές σε μια χώρα υπάρχουν δύο δρόμοι. Είτε να δεις πως θα κάνεις το άλμα για το αύριο, είτε να μείνεις παραδομένος στα διέξοδα του χθες. Το 2021, στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η Νέα Ελλάδα δεν θα είναι όραμα, θα είναι πραγματικότητα και θα είναι το ελάχιστο χρέος αυτής της γενιάς προς την επόμενη, ώστε να μην αφήσουμε στα παιδιά μας την Ελλάδα που τους διώχνει. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Για Νέα Ελλάδα μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς, ο Σάκης ο Ιωαννίδης είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας και ο Σπύρος Παπαδάκης παραμένει στην τηλεφωνική επικοινωνία. Σάκη, καλησπέρα. Έχεις συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες από τις αντιδράσεις, μάλλον, οι οποίες μας έρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και για τα όσα είπε ο κύριος Βορύδης. Πάμε να ξεκινήσουμε με την αντιπολίτευση για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Τι αντιδράσεις έχουμε? Για την αξιωματική αντιπολίτευση, Δέσποινα, η προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός του Μαύρου, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πείθει κανέναν
για να δικαιολογήσει, ο οποίος ψάχνει να δικαιολογήσει την παταγώδη αποτυχία της πολιτικής του και να πουλήσει, όπως λένε, ένα νέο success story. Ανέξοδοι χαρακτηρίζουν την διαμάχη μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για τα μάχη του κόσμου δηλαδή, διότι οι δύο εταίροι είναι οργανικά κομμάτια του συστήματος, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, του συστήματος διαπλοκής που χρεοκόπησε τη χώρα και οι μέρες τους είναι μετρημένες. Ο Πάνος Καμένος, σε διαφορετικό ύφος η κριτική του, η ελληνική σημαία συμβολίζει το έθνος αλλά και το κράτος που είναι εθνικά κυρίαρχο και δεν παραδίδει για κανένα λόγο την εθνική κυριαρχία του, σημειώνει ο αρχηγός των Αναξιότητων Ελλήνων και τονίζει ότι αν το αύριο του κύριου Σαμαρά είναι η Ευρώπη του φεδραλισμού, εμείς επιμένουμε στο χθες που είναι το εθνικά κυρίαρχο κράτος και την Ευρώπη των εθνών κρατών, στην οποία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και έχει σημασία η αναφορά, ενέταξε την Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει ότι ο καυγάς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπαράθεση στην ουσία των υποστηρικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Καπιταλισμού. Θεωρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι η διέξοδος στο λαό είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ και η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τα όσα είπε χθες ο Μάκης Βορύδης, κατηγόρησε ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ και την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου ότι ευθύνεται για την καταστροφή του τόπου. Προκάλεσε μία θύελλα αντιδράσεων. Ο κύριος Βορύδης αυτά είπε χθες, αλλά δεν επανήλθε. Τα πήρε πίσω. Επανήλθε σήμερα. Λέγοντας. Επιχείρησε στην ουσία να διευκρινίσει ότι άλλα λέμε στο κομματικό μας ακροατήριο και άλλος είναι ο ρόλος μας στην κυβέρνηση. Σε σημερινές του δηλώσεις σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, σημείωσε ότι ο σχηματισμός της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ιδεολογική μας ακούσουμε. Ταυτότητα. Για να τον ακούσουμε, λοιπόν, έχουμε το ηχητικό. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι ένα ζήτημα η δημιουργία της κυβέρνησης και ένα άλλο ζήτημα η ιδεολογική μάχη. Έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία. Εκτός και αν κάποιος εννοεί ότι επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταστότητα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταστότητα και έχουν γίνει το ίδιο πράγμα. Υποθέτω ότι το ΠΑΣΟΚ το λέει αυτό. Προφανώς ελπίζω ότι δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό πάνω ξέρω ότι δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Το πλευρό του να πούμε ότι τάχθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του, ο οποίος είπε ότι. Ναι, ο κύριος Βορύδης μίλησε σε ένα κομματικό ακροατήριο. Ενδεχομένως η ένταση ήταν λίγο υπερβολική. Υπερβολικό ίσως ήταν και το γεγονός ότι τα φορτώνει όλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μας ακούει ο Σπύρος, θα μας δώσει ο Σπύρος το υπόλοιπο ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία. Απλά στο ΠΑΣΟΚ όλο αυτό, όλες αυτές οι αναφορές έχουν προκαλέσει από χθες εντονότατες αντιδράσεις. Έτσι ακριβώς. Υπήρχε και τηλεφωνική επαφή σήμερα του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Σαμαρά, όπου εκφράστηκε η δυσφορία της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε ο κύριος Βορύδης. Επίσημη ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ δεν είχε βγάλει μέχρι χθες, δεν έβγαλε και σήμερα. Ωστόσο, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου, παρενέβη σήμερα με δηλώσεις του και τόνισε ότι είναι υποκριτικό αυτό που κάνει ο κύριος Βορύδης και στην ουσία προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική του ατζέντα και πίσω από αυτό κρύβονται οι δικές του προσωπικές φιλοδοξίες και δημιουργία ενός κομματικού ακροατηρίου μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, στελέχη με τα οποία μιλήσαμε από το ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την έντονη δυσφορία τους για τα όσα έχουν γίνει και δηλώνουν έναν μεγάλο κνευρισμό και τονίζουν ότι το θέμα κάθε άλλο παρά θεωρείται λήξαν και ότι θα τραβήξει ακόμα και μέσα στη Βουλή, με αντιπαράθεση δηλαδή μέσα στη Βουλή. Είναι ενδεικτική και η σημερινή και η παρέμβαση του κύριου Παπουτσί, ο οποίος σε δηλώσει του τονίζει ότι ως εδώ με την προσβολή της ιστορικής μνήμης του Ανδρέα Παπανδρέου και αφήνει και εχμές, όπως λέει, για την ανοχή και την ένοχη και τη σιωπή της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Εδώ σαργεί, καταλήγει η δήλωση του κυρίου Παπουτσί. Σπύρο, ήθελε να εκνευρίσει απλά το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Βορύδης. Θα σου πω αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα ακούσαμε και την δεύτερη τοποθέτηση του κύριου Βορύδη, που νομίζω ότι λίγο βάζει τα πράγματα σε μια διαφορετική, αν θέλεις, διάθεση. Θα σου πω όμως τι συζήτηση προκάλεσε αυτή η δήλωση του κυρίου Βορύδη. Μάλλον όχι δήλωση, αυτή η ομιλία του κυρίου Βορύδη, διότι έγινε διαβήματος του συνεδρίου σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλα τα υπόλοιπα στελέχη που τον άκουσαν. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγαν είναι ότι ο κύριος Βορύδης δεν είπε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο συζητούμε μεταξύ μας, από αυτό το οποίο λένε οι νεοδημοκράτες στα καφενεία, στο χωριό τους και προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βορύδης στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Προκάλεσε όμως πάρα πολλά προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και η τηλεφωνική επικοινωνία του κύριου Βενιζέλου με τον Αντώνη Σαμαρά, με πρωτοβουλία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Και μάλιστα αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Σαμαράς
στην ομιλία του τη σημερινή ότι πρακτικές του χθες δεν έχουν θέση στην Νέα Ελλάδα, ότι είναι μια έμεση απάντηση και σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βορύδης. Δεν είναι τυχαίο ότι μία και μόνο φράση ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ενός βουλευτή, που δεν είναι οποιοδήποτε βουλευτής, είναι και ο βουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένας άνθρωπος που όλες οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα υπουργοποιηθεί. Με τη συμμετοχή του στο Υπουργικό Συμβούλιο σαν ανασχηματισμό έδωσε τροφή για πάρα πολλές συζητήσεις, για πάρα πολλά σχόλια. Κανένας δεν κρύβει και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτός ο οποίος δεν παραδέχεται ότι ο κ. Βορύδης ενδεχομένως να έμενε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, επειδή οι βλέψεις του μπορεί να φτάνουν μέχρι και την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και ότι κάποιος έπρεπε να του κόψει τη φόρα. Έγιναν τέτοιες συζητήσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα αυτό το συνέδριο. Πότε αναμένουμε, είπε σε μία εβδομάδα θα έχουμε την εκλογή των... Του νέου γραμματέα. Του νέου γραμματέα. Σε μία εβδομάδα λογικά θα ανακοινωθεί ότι το ερχόμενο Σάββατο, θα έχουμε την πολιτική επιτροπή, τη συνεδρίαση της νέας πολιτικής επιτροπής. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την εκλογή του νέου γενικού γραμματέα. Απέρχεται ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Όλα δείχνουν ότι στη θέση του θα πάρει ο Ανδρέας ο Παπαμιμίκος. Πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Δεν σε άκουσα. Πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Τον πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΔ, ο οποίος είναι και αυτός που μαζί με τον Κώστα τον Ζωντανό χτυπάνε την πρωτιά στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σπύρο, εμείς είμαστε εδώ, βγάζουμε δελτία ειδήσεων παρά την απόφαση της κυβέρνησης στη Νέα Ελλάδα να προχωρήσει και σε μια νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση, κλείνοντας την παλιά και ρίχνοντας μαύρο στον αέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένεις εσύ μαζί μας, Σάκη Ιωνίδη, για να μας πεις αν τελικά ο κύριος Μπίστης αποχωρεί ή δεν αποχωρεί από τη Δημοκρατική Αριστερά. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν αποχωρεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm. Έστειλε μια επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή με την οποία ασκήσει φοδρή κριτική για τους χειρισμούς του κυρίου Κουβέλη ως προς την αποχώρηση της Δημάρα από την κυβέρνηση και τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για να ενωθεί ο κόσμος της κέντρου αριστεράς. Αυτό βιάστηκαν ορισμένοι να το μεταφράσουν σαν αποχώρηση του κυρίου Μπίστη. Δεν αποχωρεί επισήμως τουλάχιστον ο κ. Μπίστης, ωστόσο η απόσταση που έχει πάρει, τονίζουν στελέχη της ΔΜΑΡ, σημαίνει ότι ο κ. Μπίστης δεν απασχολεί πλέον το κόμμα με τις κινήσεις του και περιμένουν στην ουσία από αυτόν, από τον ίδιο, να τους πει τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει να κάνει. Φοβούμενη την κατάληξη του λαού του Καρατζαφέρη, θα δυσκολευτείτε να απορρίψετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή προς Πάντως, τον Φώτη Κουβέλη. Ο κ. Κουβέλης με κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόνο έχει απορρίψει την οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο. Συνολικά να πούμε ότι οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι. Η εισήγηση του κ. Κουβέλη ψηφίστηκε από 77 από τα 111 μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς, 22 αποχές. Οι αποχές είναι οι διαφωνούντες, οι οποίοι είχαν καταθέσει και ένα κείμενο διαφωνίας για τους χειρισμούς της ηγεσίας, υπογεγραμμένο από 150 μέλη από όλη την Ελλάδα, ωστόσο δεν μπήκε σε ψηφοφορία. Είναι κάτι που η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι έγινε, πέρασε, αλλά ακόμα υπάρχει στη σκέψη τους. Είναι ένας προβληματισμός. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν εφόσον η εισήγηση ολοκληρώθηκε με πλήρη. Θα τα δούμε. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα μέτρα σε περίπτωση που δεν εισπραχθούν τα αναμενόμενα από τις δύο ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περιλαμβάνει το προσχέδιο του μνημονίου που έστειλε η Τρόικα στην κυβέρνηση λίγο πριν έλθει στην Ελλάδα. Η Νικολέτα Γεωργιοπούλου είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας και θα μας πει για τις σκληρές διαπραγματεύσεις που έχει να κάνει η κυβέρνηση με το επιτελείο της Τρόικας που έρχεται αύριο στην Αθήνα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα σας. Πρέπει να πούμε ότι έρχονται αποφασισμένοι για όλα. Έτσι. Έχουμε εκκρεμότητες. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και ουσιαστικά αφήνουν μια ανοιχτό το παράθυρο νέων μέτρων. Εάν δεν καταφέρουν να εισπραχθούν αυτά που έχει υπολογίσει το οικονομικό επιτελείο, από τις δύο ρυθμίσεις στα ληξιπρόθεσμες οφειλές, από την πληρωμή του έκτακτου τέλους ακινήτων του 2013, μάλιστα ζητάνε 4 δόσεις αντί για 5
και τα φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα, να περιορίσουμε τις δαπάνες του ΕΟΠΗ, το θέλουν οπωσδήποτε, και να εφαρμοστεί και η εισφορά στις επιχειρήσεις υπέρ του ΟΑΕ το 2014. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο αγκάθι, το οποίο είναι η κινητικότητα των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων και οι απολύσεις. Λέμε για κινητικότητα, Νικολέτα, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Είναι αυτοί οι οποίοι είχαν φύγει από την θέση τους, δεν είχαν απολυθεί, οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν είχαν απολυθεί, είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Αυτό είναι η κινητικότητα. Διαθεσιμότητα ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και θα μετακινηθούν σε άλλους φορείς όπου υπάρχουν καινές θέσεις και είναι αναγκαία η παρουσία νέου προσωπικού. Και γιατί δεν έγινε τόσο καιρό αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια κολυσιεργία αυτή τη στιγμή από υπουργεία να στείλουν τις ανάγκες τους, ή μερικά υπουργεία έχουν στείλει πόσους χρειάζονται. Ας πούμε, το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι χρειάζομαι 700 άτομα για να δουλέψω κανονικά. Υπάρχουν οργανισμοί που έχουν στείλει, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που δεν έχουν στείλει. Από τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκέμβρη τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι όλοι, όχι και οι 12.500. Τότε ξεκίνησαν. Ακόμα όμως υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν, ενώ έχει ανακοινωθεί ο τομέας, η υπηρεσία στην οποία θα απορροφηθούν, Δεν έχουν μετακινηθεί. Αυτό πρέπει να γίνει αμέσως και πολύ γρήγορα για να τελειώνουμε με αυτόν τον αριθμό. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και όσοι δεν μετακινηθούν από αυτούς ή δεν τους χρειαστούν, τότε θα περάσουν στην απόλυση. Γιατί στη διαθεσιμότητα μπορείς να παραμείνεις για ένα χρόνο με το 60% του μισθού σου. Από την άλλη όμως είναι και οι απολύσεις. Και βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να δηλώνει στο Έθνος Κυριακής ότι δεν είναι ο υπουργός των απολύσεων, αλλά της αξιολόγησης. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Χρήστος Οδάντσης αυτά για τον τομέα της υγείας. Εκεί έχουμε πολλές αναμένονται. Μπέρδεψαν τον τομέα, διορθώστε με, τον τομέα της υγείας με τον τομέα της, το Υπουργείο της Υγείας με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Διόρθωσε με, Νικολέτα. Και εκεί θα υπάρξουν απολύσεις. Τέλος πάντων, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι πρέπει να γίνει μια πραγματική αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού σε όλο το δημόσιο. Να μπουν αυτοί που περιμένουν στην ουρά του ΑΣΕΠ, που έχουν περάσει από τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Έχει αύριο συνάντηση με την Τρόικα, όπως και ο κύριος Τουρνάρας. Θα είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση για το τι γίνεται. Επιχείρημα στα χέρια της κυβέρνησης είναι το κλείσιμο της ΕΡΤ, η κατάργηση της ΕΡΤ και οι 2.656, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, απολυμμένοι υπάλληλοι. Αυτό είναι το ένα προαπαιτούμενο, οι 2.000 δηλαδή, που έπρεπε να φύγουν από το δημόσιο μέσα στον Ιούνιο. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θα πει ότι η κυβέρνηση το έκανε. Από εκεί και πέρα πρέπει να φύγουν άλλες 2.000 με 2.500 έως το τέλος του Δεκέμβρη. Είπε όμως ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη συνέντευξή του ότι λέει όχι στον ξαφνικό θάνατο στις 10, αλλά αναδιάρθρωση, λειτουργία. Γι' αυτό υπάρχει και το σχέδιο που φημολογείται για ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΕΑΦ να συγχωνευτούν εν λειτουργία. Ξαφνικό θάνατο είχαμε μόνο λοιπόν. Μόνο στην ΕΡΤ. Λοιπόν, εντάχει να πάμε στον κύριο Ρες, στα εργασιακά. Συγγνώμη. Στα εργασιακά τώρα έρχεται η Τρόικα. Δύσκολη συνάντηση με τον κύριο Βρούτζη. Του θέτει πάλι θέμα κατά του μισθού, θέλει να κατέβει κι άλλο. Ο κύριος Βρούτζης λέει ότι όχι. Αυτός είναι, το έχει δηλώσει και δημοσίως, δεν κατεβαίνει άλλο ο κατώτατος μισθός και θα συζητούν οι εργοδοτικές οργανώσεις και θα γίνεται με νόμο μέσα στο δια του κράτους. Από εκεί και πέρα όμως, έχουν και ένα άλλο χαρτί οι Τροϊκανοί. Θέλουν την εισαγωγή του θεσμού της μικροεργασίας, mini jobs όπως λέγεται, με μισθό 350 ευρώ. Μιλάμε για βουλγαροποίηση των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν αγόρασαν mini cooper μπορούν να ασχοληθούν στο mini job. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε τον αντικαγκελάριο το Γερμανό, τον γνωστό Φίλιπ Ρέσλερ και Υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας. Μας καλεί να πάμε στη Γερμανία. Ναι, μας καλεί να πάμε στη Γερμανία, ναι, να κάνουμε εκεί την επαγγελματική μας κατάρτιση, αν θέλουμε να πάρουμε και διπλή υπηκότητα μάλιστα, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις στη Γερμανία εργασίας μάλιστα. Και μπορείτε να έρθετε. Και πρέπει να πούμε και για το Λουξεμβούργο. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ο κύριος Τουρνάρας ζήτησε από τον Λουξεμβούργιο ομόλογό του, το Λίκ Φρίντεν, να δώσει τη λίστα με τους Έλληνες καταθέτες που υπάρχουν στο Λουξεμβούργο. Το ποσό από τραπεζικούς κύκλους υπολογίζεται στα 600 με 800 εκατομμύρια ευρώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Δεν είμαι υπουργός των απολύσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Κυριακάτικο Τύπο,
λέει ότι ακόμα και στο κλείσιμο των νοσοκομείων θα προχωρήσει μετά από σωρωτικούς ελέγχους για κόστη και ζημιές, τους οποίους έχει προαναγγείλει. Τι πρόκειται να γίνει στον τομέα της υγείας, θα μας πει τώρα ο συνάδελφος ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος είναι στο στούντιο μαζί μας. Χρήστο. Όπως είπες και εσύ, Δέσποινα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει και σε κλείσιμο νοσοκομείο ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος, όπως προαναγγέλει από το Έθνος της Κυριακής, θα προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει κάνει εξονυχιστικούς ελέγχους σε ό,τι αφορά τον χώρο της δημόσιας υγείας. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τη μαύρη τρύπα του ΕΟΠΗ. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι με συμψηφισμούς οφειλών του ΕΟΠΗ και των διαγνωστικών κέντρων και των κλινικών θα προσπαθήσει να καλύψει ένα μέρος αυτής της τρύπας. Επίσης αναφέρει πως δεν θα διστάσει να προχωρήσει ακόμη σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να καλύψει τα χρέη στον τομέα της δημόσιας υγείας που φτάνουν το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ είπε πως δεν πρόκειται να ξεφύγει σε τίποτα από τις δεσμεύσεις που έχει δώσει η χώρα μας προς την Τρόικα. Θα υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος στο να χάσουμε κάποια δόση από την Τρόικα. Δουλειά θα χάσουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία όταν κλείσουν? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί αν θα τεθούν στο καθεστώς της κινητικότητας ή θα ενταχθούν στους 4.000 που ζητά για αυτό το έτος η Τρόικα απολύσεις. Προφανώς και εκεί θα υπάρξουν δυσίωνα νέα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, εκτιμάω ο Παντελής Καψής ότι θα είναι έτοιμος ο νόμος για τη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται και νέα συνάντηση του Υφυπουργού με εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΕΡΤ μετά την άκαρπη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή. Οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι στις θέσεις τους, όπως βλέπετε, να εκπέμπουν κανονικά πρόγραμμα, όπως επίσης βλέπετε, και παρά τα ενημερωτικά σημειώματα για την απόλυση που έχουν λάβει. Ολοκληρωμένη γραπτή πρόταση, θεσμικά και νομικά αιτιολογημένη για τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αναμένουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στη νέα συνάντηση με τον Παντελή Καψή κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα. Στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Δημοσιογράφων αναφέρεται ότι η μόνη εφικτή και λογική λύση έξω από εγκλωβισμούς σε πολιτικά αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν ερήμην των εργαζομένων είναι η άμεση εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ εφαρμόζουν την απόφαση του του δικαστηρίου και παράγουν πρόγραμμα ολοκληρωμένο. Επίσης, ανταποκρίνονται με αίσθημα ευθύνης στη σύσταση του ειδικού διαχειριστή για διαφύλαξη των υποδομών της ΕΡΤ που αποτελούν δημόσια περιουσία. Το όποιο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση της ΕΡΤ αρχίζει από τη στιγμή που θα αποκατασταθεί η νομιμότητα. Το απροσδόκητο και αυταρχικό μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις διεθνώς. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι διοργανώνουν την Τρίτη στο Στρασβούργο εκδήλωση με τίτλο «Η δημόσια τηλεόραση επιστρέφει από το μαύρο», όπου θα συζητηθεί ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην εποχή της κρίσης. Ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε η δημόσια ραδιοτηλεόραση συγκλώνησε όχι μόνο τους Έλληνες πολίτες, αλλά και τους Ευρωπαίους. Η Ιταλική κρατική τηλεόραση παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα διάρκειας μιας ώρας, καταγράφοντας τις πρώτες αντιδράσεις των εργαζομένων από το κλείσιμο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Siamo qui oggi per questa manifestazione. Fatto di solidarietà con il popolo greco, è un attacco alla libertà di espressione. Nati perché? Sono sconvolta. Avevo 17 anni quando c'è stato il colpo di Stato. Beh, questo mi sembra peggio, non lo so. Un atteggiamento del genere è allucinante. Mi hanno seguito la via autoritaria, colpo di mano. Prendere e chiudere le stazioni radio e non solo, che poi erano anni che informavano anche la diaspora in tutto il mondo. Insomma. Non è una questione, ci sono poi 3.000 persone con le loro famiglie, ma anche come getto simbolico non è meno importante.
Με καλεσμένο στο στούντιο τον ανταποκριτή της ΕΤ στην Ιταλία, Δημήτρη Δελιολάνη, τον καθηγητή Τζουλιάνο Αμάτο και τον δημοσιογράφο Πιέρο Μπανταλόνι, το αφιέρωμα της ΡΑΗ με τίτλο «Ευρώπη, Ελλάδα, Δημοκρατία, το μέλλον της δημόσιας τηλεόρασης» εξέτασε τη σχέση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων με τους λαούς της Ευρώπης. È evidente che il servizio radiotelevisivo greco non era all'altezza, che ne so, di una BBC, per carità, però voglio dire, tra informazione manipolata e indirizzata in un certo senso in base agli interessi dell'imprenditore che la controlla e tra informazione in qualche maniera controllata dal sistema politico che però lascia spazi di correttezza e di pluralismo, beh, insomma, io non avrei dubbi. Non è più come un tempo, oggi c'è tanta informazione, ma è tutta al di fuori del servizio pubblico, sotto il controllo di interessi privati. Immediatamente dopo la chiusura della TV pubblica si è aperta l'asta per le frequenze, e le frequenze che dovrebbero andare a questo punto soltanto alle televisioni private. Dietro c'è evidentemente la volontà di ammazzare la democrazia. Ο Δημήτρης Δελιολάνης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη μορφή που πιθανότατα θα έχει ο νέος φορέας. Sarà una cosa penosa di propaganda, cioè un governo che chiude la televisione pubblica per decreto e ne fa un'altra, ne farà una cosa di partito. Στην εκπομπή μίλησαν και οι ανταποκριτές της ΡΑΗ στο Λονδίνο, το Βερολίνο και το Παρίσι, οι οποίοι συνέβαλαν στη σύνθεση του παζλ του ευρωπαϊκού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου μετά το λουκέτο στην ΕΡΤ. Οι αντιδράσεις για το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης συνεχίζονται. Η Χριστίνα Σιγανίδου είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας από το τομέα των διεθνών ειδήσεων. Χριστίνα, καλησπέρα. Μας έλεγες ότι στη Βιέννη έγινε μια εκδήλωση. Ναι, έγινε μια ημερίδα την περασμένη εβδομάδα, μάθαμε, από το Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας. Είναι Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, το Αυστριακό Τμήμα των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα και ο Δημοσιογραφικός Όμιλος Κονκόρντια. Διοργάνωσαν λοιπόν μια ημερίδα με αφορμή αποκλειστικά τις εξελίξεις στην ΕΡΤ. Απασχολεί όλη την Ευρώπη λοιπόν. Το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και το απασχολεί όμως και τους γειτονές μας. Ακριβώς. Απασχολεί τους γειτονές μας εδώ, δηλαδή στη Λεωφόρο Στρατού, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Και φτάνει πια το μαύρο. Στο μαύρο κάποιοι απαντούν. Εμείς, με ένα ωραίο νηφικό. Εμείς με ενημέρωση και χρώμα και κάποιοι με άσπρο, με ένα πολύ ωραίο νηφικό. Τι έγινε, χθες μας έκανες ένα υπέροχο ρεπορτάζ, ετοίμασε σε ένα πολύ όμορφο ρεπορτάζ. Ποιο σου έδωσε την αφορμή? Ήμασταν λοιπόν χθες, υπενθυμίζουμε, 19η μέρα που ήμασταν εδώ. Συνεχίζαμε τη δουλειά μας κανονικά. Ενημερώνουμε και ψυχαγωγούμε ο καθένας στον. Αλλά ήταν η πρώτη μέρα που δεν είχαμε μουσική, γιατί περιμέναμε τον Μπουρίνι. Εκεί λοιπόν στα ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ζευγάρι, που ο γαμπρός και η νύφη. Στην είσοδο της ΕΡΤ 3. Μπροστά στην είσοδο, ναι. Όλοι κινητοποιηθήκαμε, κατέβηκαν κάμερες, μικρόφωνα, φωτογραφικές μηχανές. Τρέξαμε, τους πήραμε και ένα κιού, έχουμε τις δηλώσεις τους. Και η συνάδελφος της Σόνια Ιμπρέλου έστησε όλο το θέμα και έκανε ένα εξαιρετικό μοντάζ που μπορούμε να το απολαύσουμε. Να το δούμε λοιπόν. Ήμασταν όλοι στο κτίριο, εργαζόμασταν κανονικά, όπως κάνουμε τις τελευταίες 19 μέρες. Ξαφνικά ένα όμορφο ζευγάρι ήρθε να δώσει την καλή του άβρα στον αγώνα μας. Είναι κρίμα. Είναι τους κουμπάρους. Τους κουμπάρους τραβήξαμε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την ΕΡΤ να μην κλείσει, γιατί θα μας λείψει. Θα μας κάνετε χάρη να βγείτε λίγο ακόμα έξω. Αχ ρε παιδιά, όχι. Είμαστε γειτονιά και είπαμε ότι θέλουμε να το θυμόμαστε. Χρόνια την ξέρουμε την ΕΡΤ, δεν θέλουμε να κλείσει. Εδώ παραπάνω. Και θα βλέπουμε. Θετική σκέψη. Εδώ της γειτονιάς είμαστε, εδώ παντρευτήκαμε και μας περιμένουν τώρα. Πρέπει να φύγουμε, να μας συγχωρείτε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Τα καλύτερα για την ΕΡΤ μας. Τα καλύτερα για την ΕΡΤ μας. Γεια σας. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Thank you.
Δύο ναθόσπορτο και ο αγώνας συνεχίζεται. Άλλοι επιλέγουν... Εκεί καταλήξαμε με τη Σόνια. Έτσι. Εξαιρετικό. Άλλοι επιλέγουν ηλιοβασιλέματα, παραλίες, ξοκλήσια, λιμάνια για να φωτογραφηθούν και άλλοι το κτίριο της ΕΡΤ3. Αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, τώρα πώς θα πάμε, Δέσποινα, στα... Θα πάμε, είναι δύσκολα, αλλά δυστυχώς η διεθνής επικαιρότητα είναι σκληρή και μαύρη. Είναι, με πρώτο σταθμό την Αίγυπτο, όπου πολλές χιλιάδες ανθρώπων, πραγματικά πολλές χιλιάδες, θα δούμε τα πλάνα αμέσως τώρα, συγκεντρώνονται στην πλατεία Ταχρήρ από τα ξημερώματα. Είναι σήμερα η εμβληματική ημέρα που κλείνει ο ένας χρόνος από τη θητεία, την άνοδο στην εξουσία του Μοχάμεντ Μόρσι. Mm-hmm. Αιγύπτιοι διαδηλωτές, λοιπόν, έχουν κατακλείσει την πλατεία, όπως βλέπουμε, κατά την προετοιμασία της συγκέντρωσης που γίνεται σήμερα. Οι διαδηλωτές έστησαν σκηνές πανό με συνθήματα κατά του Ισλαμιστή Προέδρου στην πλατεία αυτή, που είναι, υπενθυμίζουμε, το σύμβολο της εξέγερσης που ανέτρεψε το καθεστώς του Χόσνι Μουμπάρακ το 2011. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι, στους οποίους ανήκει ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, κάλεσαν επίσης σε γενική κινητοποίηση για την υποστήριξη του Μόρση. Οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν τα αντίπαλα στρατόπεδα προκαλούν φόβους για νέα επεισόδια μετά τις ταραχές στην Αλεξάνδρεια και στις επαρχίες του Δέλτα του Νείλου, μεταξύ υποστηρικτών και πολέμιων του Μόρση, που προκάλεσαν από την Τετάρτη τον θάνατο 8 ανθρώπων, μεταξύ τους και ένας Αμερικανός. Το κίνημα Ταμαρότ, που σημαίνει εξέγερση στα αραβικά, ήταν αυτό που άρχισε πρώτο να καλεί σε διαδηλώσεις και μετά ακολούθησαν οι εκκλήσεις της αντιπολίτευσης. Το κίνημα αυτό συγκέντρωσε 22 εκατομμύρια υπογραφές για ένα αίτημα που ζητάει τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Μεγέθη τελείως ξένα για μας. 22 εκατομμύρια υπογραφές. Αρκετές εφημερίδες φέρουν τον τίτλο «Η μέρα της κρίσης για τον πρόεδρο Μόρση» και άλλες απίφθηναν ένα αμεσότερο μήνυμα με πρωτοσέλιδο τίτλο «Φύγε». Μάλιστα. Αυτά από την Αίγυπτο, όπου θα υπάρχουν εξελίξεις όλο το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνουμε. Και... στη βόμβα τώρα του Ντερ Σπίγκελ. Ναι, ναι. Είναι μόνο πραγματικά έτσι βόμβα. Να το χαρακτηρίσει. Μπορούμε να δούμε και τα πλάνα του περιοδικού. Λέει ήρωας ή κατάσκοπος. Αν το ξαναδούμε λίγο, είναι το εξώφυλλο. Ήρωας ή κατάσκοπος, αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται στον Σνόντεν. Να το, Χριστίνα. Ναι, ήταν ο προηγούμενος τίτλος. Υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, γιατί μέσα από τα έγγραφα του Σνόντεν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στο αεροδρόμιο της Μόσχας, υπενθυμίζουμε, στο τράνζιτ, με συγχωρείτε, έγινε γνωστό, λοιπόν, ότι από το 2010 ο Έντουαρντ Σνόντεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθούσαν τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και το κτίριο την πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλεις, στην Ουάσιγκτον. Όλο αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, που μπορούμε να δούμε δύο αντιδράσεις του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του Μάρτιν Σούλτς, και μιας Γαλλίδας Ευρωβουλευτού. Ich bin für den Fall, dass das zutrifft, schockiert. Warum behandeln uns im Fall des Zutreffens die Vereinigten Staaten von Amerika, wie man eine feindliche Macht behandelt? Die europäischen Organe, und ich sage das als Präsident des Europaparlaments ausdrücklich, müssen jetzt von den Vereinigten Staaten von Amerika verlangen, erstens eine klare Aussage, trifft es zu? Zweitens, womit begründet ihr das? Und erst wenn ich das auf dem Tisch habe, kann ich Konsequenzen ziehen. Diese Konsequenzen können unter Umständen sehr weitreichend sein. Cette information est vraie, elle est proprement scandaleuse. Et donc elle met en évidence que non seulement ici à Bruxelles, mais aussi à Washington, aux Nations Unies, l'Union européenne est suivie, est écoutée, est entendue à son insu. C'est absolument inacceptable. Et si c'est le cas, il faudra, à mon sens, suspendre immédiatement toute négociation du fameux accord transatlantique avec les États-Unis. Et par ailleurs, immédiatement conclure un accord sur la protection des données. Να πάμε τώρα στην Κροατία, Δέσποινα, όπου αποκτάμε ένα νέο μέλος στην οικογένεια των 27. Είναι η 28η χώρα, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αύριο η Κροατία, και έγιναν το Σαββατοκύριακο μεγάλες εκδηλώσεις για να γιορτάσουν το γεγονός. Οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχηματίζουν μεγάλα, υψηλά, έντονα μέτρα ασφαλείας, όπως βλέπουμε. Πλήθος ξένων ηγετών παρευρίσκεται εκεί, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, ο Κάρολος Παπούλιας. 20 χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της από την Ιουγκοσλαβία, η Κροατία των 4,5 σχεδόν εκατομμυρίων κατοίκων γίνεται τελικά μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Διάλεξε στιγμή, θα έλεγε κανείς, αλλά αυτή είναι η ιστορική της στιγμή.
Η ανεργία πλήττει τη χώρα σε ποσοστό 20%, ενώ διανύει η ίδια την πέμπτη χρονιά ύφεσης. Μακάρι να μείνει χαρούμενη η Κροατία και οι Κροάτες. Και να της είναι για καλό. Και να της βγει σε καλό η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούμε να έχουμε βία επεισόδια στην Τουρκία, στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, και το θέμα είναι ότι εξαπλώνονται και άλλα σημεία. Ανοίγουν και άλλα μέτωπα. Τώρα έχουμε και τον νότο της Τουρκίας. Όταν χθες είχαμε ένα νεκρό στο Ντιγιάρμπακιρ. Έχουμε δηλώσει λοιπόν σε Άγκυρα και σε Κωνσταντινούπολη. Ένδειξε αλληλεγγύης προς τους Κούρδους. Κούρδοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου προγραμματίζονται και νέες διαδηλώσεις σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ώστε να βρεθεί τέλος πάντων κάποια λύση στο κουρδικό. Τα νέα επεισόδια σημειώνονται δύο μέρες αφού οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν σκοτώσει έναν Κούρδο διαδηλωτή. Χριστίνα Σιγανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και την προσοχή όσων χρηστών του διαδικτύου συναντήσουν ένα μήνυμα για δίθεν μπλοκάρισμα του υπολογιστή τους από την αστυνομία, εφιστάει η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ. Το μήνυμα είναι απάτη και οι χρήστες καλούνται από την αστυνομία να μην ακολουθούν τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό. Πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό με την ονομασία ransomware, γνωστό ως ο ιός των 100 ευρώ. Έχει σαν στόχο να αποσπάσει χρήματα από τους χρήστες του διαδικτύου, παίρνοντας τον έλεγχο των υπολογιστών τους. Τα μάτια τους 14 πρέπει να έχουν οι χρήστες του διαδικτύου, αφού ένα νέο μήνυμα πάτη κυκλοφορεί ευρέως στις ιστοσελίδες το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εφιστά την προσοχή των χρηστών, αφού το μήνυμα αναφέρεται σε δίθεν μπλοκάρισμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους. Πρόκειται για λογισμικό με την ονομασία ransomware, γνωστό και ως ο ιός των 100 ευρώ, που έχει ως στόχο να αποσπάσει χρήματα από τους χρήστες του διαδικτύου, παίρνοντας τον έλεγχο των υπολογιστών τους. Ο συνηθέστερος τρόπος δράσης του είναι το μπλοκάρισμα της λειτουργίας του υπολογιστή, ενώ έχουν αναφερθεί και άλλοι τρόποι όπως η κρυπτογράφηση αρχείων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το λογισμικό φιλοξενείται σε πορνογραφικές ιστοσελίδες και προσβάλλει υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows. Ξαφνικά εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή μήνυμα, το οποίο ενημερώνει το χρήστη ότι έχει επισκεφθεί ιστότοπους με πορνογραφία ανηλίκων. Και για το λόγο αυτό, ο υπολογιστής του έχει μπλοκαριστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Επιπλέον, το μήνυμα αναφέρει ότι για το ξεκλείδωμα απαιτείται χρηματικό ποσό, συνήθως 100 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μέσω καρτών πληρωμής. Στην περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει τον αριθμό της προπληρωμένης κάρτας, αυτός αποστέλλεται σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, δίνοντας τους επιτίδιους πρόσβαση στα στοιχεία του. Η αστυνομία συμβουλεύει τους χρήστες του διαδικτύου να μην πείθονται από τέτοιου είδους μηνύματα και να μην πληρώνουν τα χρήματα που τους ζητούνται. Αντίθετα, ενδείκνεται να τερματίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να ζητείται η βοήθεια τεχνικού για την απομάκρυση του κακόβουλου λογισμικού. Ως λύση για ορισμένους τύπους κακόβουλου λογισμικού προτείνεται η επανεκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία και στη συνέχεια η επαναφορά του συστήματος σε ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το μήνυμα. Τώρα, οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν ήδη τα πελάκι προκαλούν συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Δευτέρα, 1η Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Τήλο και Χάλκη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, έχοντας στο πλευρό μας φορείς, πολίτες, οργανώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα που παίρνουμε από τον απόδημο ελληνισμό, αλλά και τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας, της Ελλάδας, συνεχίζουμε τον αγώνα, όλοι οι εργαζόμενοι στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, για μια ελεύθερη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η ΕΤ3 εξακολουθεί να παράγει πρόγραμμα, όπως βλέπετε. Τα δελτία ειδήσεων της ΕΤ3, σας υπενθυμίζουμε ότι μεταδίδονται στη 1, στις 5 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Και θα πρέπει να σας πούμε ότι στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε λίγο θα εμφανιστεί ο αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Σοκράτης Μάλαμας, εδώ στην Ελληνική Τηλεόραση 3, έξω στην Λεωφόρο Στρατού, ενώ συνάδελφοι από τον 958 θα παγγείλουν ποίηματα και θα ερμηνεύσουν τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει δημόσια συζήτηση για τα χρυσορυχία, τις κουριές και το Κυλκής. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλό βράδυ.